Έχω δει ανθρώπους να σκοτώνονται. Ναι. Τον άθα βήτε γάμα λόγο. Ναι. Και μετά από μερικά χρόνια να είναι κολλητή. Και αυτό δεν είναι ντε και καλά, ντε και καλά από συμφέρον. Ναι. Έγινε. Ήρθε μια ανάποδη, βριστήκαμε, ανταλλάξαμε διάφορα τέτοια που, μου και τα λοιπά. Και μετά ξαναβρεθήκαμε. Όχι, ωραία. Και επίσης, επειδή λες για την Κουτσελίνη για το θέμα των κίτρινων εκπομπών, θέλω να σου πω ότι ήταν και υπεύθυνοι εκπομπών που ήταν καθόλου κίτρινες και οι οποίες σκοτώσανε και έβγαλε και μια σειρά. Είναι φίλοι μου. Και έβγαλε και μια σειρά κόσμο, δεν έβγαλε. Και πολύ καλά έκανε. Έβγαλε. Και πολύ καλά έκανε. Δεν έβγαλε πόσοι και έξω που κάνανε το μάγκα. Βεβαίως, αλλά δεν ήρθα να καταρρύψω το μύθο της κυρίας Κουτσελίνη. Απλά όμως είναι και υπεύθυνοι. Έλα τώρα, Πέτρο, είναι και υπεύθυνοι για σκουπίδια που έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση. Και είναι πολλοί άνθρωποι που τα ακούν αυτό και συμφωνούν μαζί μου. Τι μου λες τώρα. Δεν έχω τίποτα. Και επειδή ζούμε στην Ελλάδα της εθνικής ύπνωσης, δηλαδή τώρα μας λένε ότι βρίζω εγώ τον έναν και γυρνάω την άλλη μέρα και λέω αχ, μωρέ, πολύ ωραία. Εσύ δεν έχει βριστεί με κανένα στη ζωή σου, ρε. Τι εννοείς τώρα, το λέει και η ίδια αυτό. Εκείνες ήταν οι εποχές και ο ένας πάρει από τον άλλο. Κοίταξε, εγώ λέω ότι η Κουτσελίνη είναι και χαρά σε μια συνέντευξη με την έννοια ότι το λέει. Βέβαια, αφού θα λασπώσω όλο τον κόσμο, φυσικά είναι χαρά για τη συνέντευξη. Την πυροσβεστική φωνάξτε. Πάμε να δούμε τώρα να μου πεις μερικά γλυκά λόγια, σαν και αυτά που λες, για διάφορες κυρίες, πώς ντύθηκαν και δεν ντύθηκαν.